ένα θέμα το οποίο απασχολεί το τελευταίο καιρό και είναι και της μόδας επειδή έχει νομιμοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η δωρεά του μετοχονδριακού DNA. Υπάρχουν περιπτώσεις που το DNA του μητοχονδρίου, που είναι ένα οργανίδιο μέσα στο κύτταρο, είναι μεταλλαγμένο. Το μητοχόνδριο έχει δικό του DNA και μπορεί ένα μωρό το οποίο θα προέρθει από άριο γυναίκα με μεταλλαγμένο μητοχονδριακό DNA να έχει πρόβλημα είτε κόφωσης, είτε μυϊκή δυστροφία, είτε άλλων πραγμάτων. Με τη δωρεά του μετοχονδριακού DNA μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις περιπτώσεις. Πάλι όμως χρησιμοποιούμε οάρια δότρια. Στην περίπτωση αυτή όμως αφαιρούμε από τον πυρήνα το γενετικό υλικό και προσθέτουμε το γενετικό υλικό της μητέρας, της γυναίκας που μας ενδιαφέρει και του άντρα, το πατρικό και το μητρικό DNA. Το DNA του μητοχονδρίου θα είναι το DNA του μητοχονδρίου της δότριας. Είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή. Είχε αναπτυχθεί και πιο παλιά, είχε ατονίσει, αλλά σήμερα έρχεται πλέον πάλι στο προσκήνιο και είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα για επιλεγμένες περιπτώσεις.